Πάμε τώρα, κύριε Σιχήρη, πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την υπόθεση Φιλιππίδη. Έχουμε εξελίξεις στο δικαστήριο. Ναι. Για πες να μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία πήγε από νωρίς σήμερα στο δικαστήριο. Ναι. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η κατάθεσή της. Αυτό λοιπόν που κλήθηκε από το δικαστήριο η κυρία Μακρυπούλια να απαντήσει ήτανε αν συνάντησε ποτέ την πρώτη καταγγέλουσα στην τουαλέτα του θεάτρου Ήβη, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλουσα, εάν υπήρχε ρόλος στην παράσταση στις κουζίνες που θα γινόταν η αντικατάσταση και αν γνώριζε τη μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία γνωρίζουμε ότι ήταν ηθοποιός. Εμφανίστηκε λοιπόν σήμερα το πρωί, όπως είπαμε, η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα και είπε στην ουσία ότι ουδέποτε συνάντησε την καταγγέλουσα στις τουαλέτες θεάτρου Ήβη, ουδέποτε είχε κάποια συνομιλία μεταξύ της, ότι δεν υπήρχε ποτέ αντικατάσταση στην παράσταση, τη μητέρα της να τη γνωρίζει γιατί είναι ηθοποιός, και καλά-καλά, όπως είπε, δεν τη θυμάται την κοπέλα, δεν τη γνωρίζει. Μάλιστα. Για πάμε. Εδώ είναι έξω από τα δικαστήρια, που μάλιστα έδειξε και τον εκνευρισμό της η κυρία Μακρυπούλια, λέει ότι ό,τι είχα να πω τύπο στο δικαστήριο, εδώ πέρα τι μου ξανακάνετε εξέταση από την αρχή. Ναι. Για να δούμε. Άλλο πράγμα να μην τη γνωρίζετε, άλλο πράγμα να μην τη θυμάστε. Πρώτη καταγγέλουσα, κυρία Μακρυπούλια. Εξετάζομαι και εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ωστόσο, γνωρίζατε τη μητέρα της. Καλημέρα σας. Δεν θυμάστε κάποια σχετική κουβέντα με τη μητέρα της. Τα είπα όλα στο δικαστήριο. Όλα. Ό,τι με ρώτησε. Εάν τη βλέπατε μπροστά σας, επειδή δεν ήταν σήμερα εδώ, υπάρχει περίπτωση να τη θυμόσασταν. Γιατί είπατε ότι συγκρατείτε πρόσωπα. Εάν ήταν εδώ και την έβλεπα, θα μπορούσα να απαντήσω. Αυτό που είπα και στο δικαστήριο, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Όσον αφορά το θέμα της αντικατάστασης, εσείς είπατε ότι ήσασταν έξι. Ήσασταν κάθετοι, ξεκάθαροι, ότι δεν υπήρχε περίπτωση προσθήκης. Καλημέρα σας, παιδιά, ευχαριστώ. Αυτά είπε η κυρία Μακρυπούλια. Και μετά σειρά είχε η κυρία Σχίζα και ο κύριος Χαλκιάς, οι οποίοι επιβεβαίωσαν και αυτά που είπε η κυρία Μακρυπούλη. Είπαν και αυτοί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δεν τη γνωρίζουν την καταγγέλουσα, ότι ουδέποτε είχαν μιλήσει ποτέ μαζί της, ότι δεν υπήρχε κάποιος ρόλος για την κατάσταση. Και μάλιστα ο κύριος Χαλκιάς είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ ανάγκη να συμπληρωθεί ρόλος να γίνει και η αντικατάσταση στο συγκεκριμένο έργο, ενώ χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη άψογη.